παρακαλούμε στο βήμα το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Σε αυτές τις 10 μέρες που απομένουν, στις ώρες που απομένουν μέχρι να στηθούν οι κάλπες, θα δώσουμε τη μάχη με τα ψηφοδέλτια στο χέρι, πόρτα-πόρτα, άνθρωπο τον άνθρωπο. Θα δώσουμε τη μάχη ώστε εργάτες, εργαζόμενοι, υπάλληλοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, βιοτέχνες, επιστήμονες, νέα παιδιά που ζουν εδώ στις εργατογειτονιές του Περιστερίου, της Δυτικής Αθήνας, να φτάσουν στην κάλπη με τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπήρωσης. Σε αυτές τις εκλογές μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο, ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά. Βήμα που μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερο στις βουλευτικές εκλογές που θα ακολουθήσουν. Λέμε σε όλους και όλες, αφήνουμε πίσω τα ψεύτικα διλήμματα, τις κάλπικες διαφορές. Δεν ψάχνουμε για επιμέρους μικρές διαφορές. Εμείς κάνουμε τη διαφορά. Προχωράμε μπροστά με το δίκιο μας, με την καρδιά μας, με το ΚΚΕ. Περνάμε απέναντι από τα αστικά κόμματα, τις κυβερνήσεις τους και τα διάφορα στηρίγματά τους στους δήμους και στις περιφέρειες. Γιατί απέναντί μας είναι το μεγάλο κεφάλαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, που όλοι αυτοί μαζί υπηρετούν. Περνάμε απέναντι σε όλους όσοι κυβέρνησαν αυτό τον τόπο μέχρι σήμερα και φέραν φτώχεια, ανεργία, ανασφάλεια στην εργατική τάξη, στα λαϊκά στρώματα, γιατί μόνο έτσι αυγαταίνουν τα κέρδη των λίγων εκμεταλλευτών. Περνάμε απέναντι από όλους όσους υπηρέτησαν και υπηρετούν τα σχέδια των υπεριαλιστών στην περιοχή, σχέδια που βάζουν τη χώρα, το λαό μας, τους λαούς της περιοχής, σε μεγάλους κινδύνους. Περνάμε απέναντι, καταδικάζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση των καπιταλιστών, που δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκή, φιλοεργατική όπως μας λένε, γιατί δεν αλλάζει το ίδιο το σάπιο, το διεφθαρμένο σύστημα της εκμετάλλευσης. Στέλνουμε μήνυμα μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους λαούς της Ευρώπης που σηκώνουν τα ίδια βάρη με μας, ζουν την ίδια εκμετάλλευση. Στέλνουμε μήνυμα ελπίδας, αισιοδοξίας, προοπτικής ότι υπάρχει σίγουρος δρόμος για τους λαούς μακριά και έξω από τις λυκοσυμμαχίες των υπεριαλιστών. Και ο ελπιδοφόρος δρόμος είναι ο δρόμος με τον ίδιο τελικά το λαό στην εξουσία. Αυτό το δρόμο ανοίγουμε με την δυναμώνουμε την ελπίδα, την αισιοδοξία του λαού ότι μπορεί με τον αγώνα του να ανακόψει, να βάλει εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική, αλλά και να διεκδικήσει τα αυτονόητα για τη ζωή του. Να φωτίσει το πραγματικό ξέφωτο, αυτό της ικανοποίησης των πραγματικών, των σύγχρονων αναγκών του. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στις μέρες που απομένουν, είμαστε σίγουροι ότι θα οξυνθούν ακόμα περισσότερο τα διάφορα ψεύτικα διλήμματα, οι κοκορομαχίες,
θα ανέβουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Θα περισσέψουν τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, οι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Έτσι γίνεται πάντα, έτσι γινόταν πάντα, έτσι λειτουργεί άλλωστε. Παλιότερα με το δικοματισμό του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, που έφαγε βέβαια τα ψωμιά του τα χρόνια της κρίσης, σήμερα με το διπολισμό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Στείνουν παγίδες, βάζουν τρικλοποδιές, πέφτουν σαν τα κοράκια πάνω στο λαό μας, για να μην φτάσει τελικά να τους αμφισβητήσει, για να μην κάνει το βήμα, για να μην φτάσει να συναντηθεί με την πραγματικά προοδευτική πρόταση του ΚΚΕ. Στις μέρες που απομένουν, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αχρηστεύσουμε, να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις παγίδες που στείνουν, για να εγκλωβίσουν ξανά το λαό μας, τη νεολαία μας, στον ίδιο αντιλαϊκό αδιέξοδο δρόμο. Επιστρατεύουμε πλέον τη μεγάλη πείρα μας, και την παλιότερη και την πρόσφατη. Αρκεί να θυμηθούμε πόσες φορές τα τελευταία χρόνια τα διάφορα κόμματα του δικοματισμού ανέβαζαν τους τόνους, τσακώνονταν, αλληλοκατηγορούνταν για σκάνδαλα. Όμως στο τέλος της μέρας μαζί ψήφιζαν τα μνημόνια, μαζί στήριζαν τα αντιλαϊκά μέτρα, μαζί φόρτωναν τα βάρη στο λαό, μαζί υλοποιούσαν μία προς μία τις αντιδραστικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις δεσμεύσεις και αποφάσεις των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και τώρα. Μπορεί να τρώγονται σαν τα σκυλιά, μπορεί να εμφανίζονται ότι τους χωρίζει δήθεν πολιτική άβυσος, να τσακώνονται για τις οικογένειές τους, για τις γυναίκες τους, για το σε ποια κότερα κάνει διακοπές ο ένας και σε ποια ο άλλος. Όμως τα κυβερνητικά τους προγράμματα, αυτό δηλαδή που πάνω απ' όλα τελικά ενδιαφέρει το λαό μας, μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό. Οι επιμέρους διαφορές στα προγράμματά τους απλά επιβεβαιώνουν τη στρατηγική του σύμπλευση στη στήριξη μόνο της καπιταλιστικής κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας των μονοπωλίων. Γι' αυτό και οι δυο, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, ταυτίζονται στα κρίσιμα για τη ζωή του λαού ζητήματα. Στη διατήρηση, για παράδειγμα, όλων των μνημονιακών νόμων στο ακέραιο, στην τήρηση των ματωμένων πλεονασμάτων μέχρι το 2060, στη συμμόρφωση με το στενό κορσέ της εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα με την προσπάθειά τους να κρύψουν τις συγκλήσεις τους και την ομοφωνία τους, δίνουν στις εκλογές κρίσιμο, λέει, χαρακτήρα. Ο ένας μιλάει για ντέρμπι, ο άλλος για δημοψήφισμα, γιατί και οι δυο θέλουν να αξιοποιήσουν το αποτέλεσμα ως πρόκριμα κυρίως για τις βουλευτικές εκλογές. Οι όποιες αναφορές τους στις ευρωεκλογές είναι μόνο και μόνο για να ενισχύσουν ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές, κάλπικα διλήμματα, και όχι φυσικά για να αντιπαρατεθούν επί της ουσίας με τις αντιδραστικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία και οι δυο δίνουν όρκους πίστης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει από το λαό όχι μόνο άφεση αμαρτιών για την τετράχρονη αντιλαϊκή διακυβέρνηση, αλλά ζητάει και εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης για να συνεχίσει
στην ίδια ρότα των μνημονιακών νόμων. Διεκδικεί όμως και νομιμοποίηση για την μετάλλαξή του σε ένα νέο Πασόκ, μαζεύοντας πολιτικούς γυρολόγους, ρετάλια του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας, της Δημάρ, των Ανέλ, που ο λαός έστειλε στα αζήτητα. Όλους αυτούς λοιπόν ξεπλένει σήμερα, εμφανίζοντάς τους μάλιστα και ως δήθεν προοδευτική συμμαχία. Τι λέει ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ? Ότι τώρα με το τυπικό τέλος των μνημονίων ξημερώνει δήθεν μια νέα μέρα για το λαό, που ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να τη διαχειριστεί καλύτερα από τους άλλους, γιατί δήθεν είναι κοινωνικά πιο ευαίσθητος από τη Νέα Δημοκρατία και δεν υπηρετεί τις ελίτ. Το ψέμα όμως έχει κοντά ποδάρια και το κοντένουν οι ίδιες οι φοροαπαλλαγές, τα δωράκια, οι επιδοτήσεις, τα προνόμια, τα επενδυτικά πακέτα σε αυτές τις ελίτ, δηλαδή στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, στους καπιταλιστές. Αλλά το αποδεικνύει και η ίδια η εκμετάλλευση των εργαζομένων, που έχει απογειωθεί μέσα στους χώρους δουλειάς, με τις συνθήκες γαλέρας, τους μισθούς πείνας. Αυτή είναι η δήθεν κοινωνική ευαισθησία του ΣΥΡΙΖΑ. Ας μην κοροϊδεύει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, γιατί η κυβέρνησή του, όπως πριν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, υπηρέτησαν όλα αυτά τα χρόνια με πολύ συνέπεια αυτές τις ελίτ, την ολιγαρχία του πλούτου, τα επιχειρηματικά συμφέροντα που κατά τα άλλα δήθεν τα πολεμά και δήθεν τον πολεμούν. Ψήφισε δεκάδες αντεργατικούς νόμους που εξυπηρετούν αυτές τις ελίτ. Τι να πρωτοθυμηθούμε, τον νόμο Κατρούγκαλου, τον απεργοκτόνο νόμο της Αχτσιόγλου, την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, τον νόμο Βρούτσι της κυβέρνησης τότε Σαμαρά για τον κατώτατο μισθό που ενεργοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τότε επί Νέας Δημοκρατίας τον έλεγε νόμο δολοφόνο. Ο κύριος Τσίπρας εγκαλεί το Μητσοτάκη για τις αντιλαϊκές και απαράδεκτες προφανώς προτάσεις του για τη γενίκευση της επταήμερης εργασίας, για να εμφανίζεται αυτός ως δήθεν υπέρμαχος των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ξεχνάει όμως ότι η κυβέρνησή του, ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο διατήρησε στο ακέραιο όλους τους αντεργατικούς νόμους που κληρονόμησε από τη Νέα Δημοκρατία για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, αλλά και τους ενίσχυσε παραπέρα. Ενίσχυσε παραπέρα το αντιλαϊκό πλαίσιο για το σμπαράλιασμα του εργάσιμου χρόνου. Ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του επέβαλε με δικό του νόμο τη 12ωρη δουλειά στους νοσοκομιακούς γιατρούς. Διατήρησε τη μείωση της αμοιβής των υπερωριών. Επέβαλε δουλειά 32 Κυριακές το χρόνο. Στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις και αποτελεί συνδιαμορφωτή των ευρωενωσιακών πολιτικών που επιτρέπουν και προωθούν τις 12 και 13 ώρες εργασίας την ημέρα, όπως και τη δουλειά για έως και 12 συνεχόμενες μέρες, που αυτό συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις πολιτικές αυτές λοιπόν στηρίζουν απόλυτα η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα αστικά κόμματα, χωρίς καμία επιφύλαξη. Η διαφορά τους είναι ότι ο Τσίπρας κοροϊδεύει θρασίτατα και προσπαθεί να κρύψει την αντιλαϊκή του συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία και όλα αυτά τα μέτρα, ενώ ο Μητσοτάκης, πιο ομός, λιγότερο γαλαντόμος και λαοπλάνος από ότι ο Τσίπρας, βγάζει φόρα παρτίδα την αντιλαϊκή του συμφωνία. Και ακόμα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έφερε δεκάδες νομοθετικές ρυθμίσεις με δωράκια για το μεγάλο κεφάλαιο. Μόλις τον τελευταίο μήνα έφερε τροπολογία για τη στήριξη των φαρμακοβιομηχάνων,
έφερε τροπολογία για να μειωθεί η φορολογία στα μερίσματα των μετόχων, δηλαδή στα κέρδη των μεγάλων εταιριών. Έφερε ακόμα τροπολογία έτσι ώστε οι εφοπλιστές να πληρώνουν εθελοντική εισφορά εάν ευαρεστούνται, όχι να είναι υποχρεωμένοι, και μάλιστα με το φοβερό για αυτούς ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ, καθότι βλέπετε αναξιοπαθούντες. Κι αν όλα αυτά τα ψήφισε λέγοντας ότι πολεμά τις ελίτ και ότι είναι με τους πολλούς, σκεφτείτε τι θα έφερνε και τι θα έκανε αν δεν τις πολεμούσε κιόλας. Ακόμα και η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, που είναι ο Μεντεσές των Αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών, όπως τη χαρακτήρισε ο Αμερικάνος πρέσβης, έχει στο επίκεντρό της τις ελίτ, τους μεγάλους ομίλους. Αυτοί θα κερδίσουν από τις συμφωνίες όπως η Νατοϊκή Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί θα ανοίξουν δυνατότητες για νέες business στα Βαλκάνια. Αυτό είναι το νόημα του συνθήματος που έχει λανσάρει η κυβέρνηση Τσίπρα, όπως παλιότερα η κυβέρνηση Σιμίτη, Ελλάδα η ηγετική δύναμη στα Βαλκάνια. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και αυτές οι ελίτ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι, ο ΣΕΒ, άλλοι πολλοί, στάζουν μέλη για την κυβέρνηση του Τσίπρα. Από την άλλη μεριά βέβαια η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ ζητάνε την ψήφο του λαού για να επανέλθουν, λένε, στη διακυβέρνηση της χώρας. Αναζητούν στα έργα και στις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ δικαίωση για τη δική τους αντιλαϊκή πολιτική, με στόχο να επανέλθουν δρυμύτεροι. Ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να ενεργοποιήσει συντηρητικά αντανακλαστικά μέσα στο λαό, μιλώντας για την υποκρισία της αριστεράς και το ηθικό πλεονέκτημα που χάθηκε, ταυτίζοντας ανιστόρητα, σκόπιμα το ΣΥΡΙΖΑ με τις αξίες και τα ιδανικά πραγματικών αριστερών ανθρώπων που δεν ακολούθησαν ούτε ακολουθούν τη βρώμικη μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ. Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι όταν ασκείς αντιλαϊκή πολιτική στο όνομα μάλιστα της αριστεράς και της προόδου, όταν διασύρεις αξίες και ιδανικά, όταν ασελγείς πάνω στην ιστορία του λαού μας όπως έκανε όλα αυτά τα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε δεν πολεμάς πραγματικά τη δεξιά, αλλά γίνεσαι και χορηγός της δεξιάς και ακροδεξιάς. Την ίδια στιγμή οι εκπρόσωποι όλων αυτών των κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, στην τοπική διοίκηση, πολλοί εκ των οποίων εμφανίζονται με το μανδύα του ανεξάρτητου, του υπερκομματικού, μας λένε εκ του πονηρού, ξεχάστε την κεντρική πολιτική, ξεχάστε τα κόμματα, στις τοπικές εκλογές ψηφίζουμε για τα τοπικά προβλήματα. Το κάνουν βέβαια αυτό μόνο και μόνο για να κρύψουν ότι όλοι αυτοί είναι ίδιοι μέχρι κεραίας, υπηρετούν την κεντρική πολιτική. Στη συνέχεια αυτοί στις πλάτες των δημοτών τους. Εμείς απαντάμε, στις εκλογές ψηφίζουμε για όλα, δεν ξεχνάμε τίποτα. Ψηφίζουμε και για το μισθό και το μεροκάματο και για τη μειωμένη σύνταξη και για το κομμένο ΕΚΑΣ. Ψηφίζουμε και για την ανεργία και την ανασφάλεια, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Ψηφίζουμε και για τη φορολιστία που συνεχίζεται
και από κυβέρνηση και από δήμους, παρά τα δίθεν μέτρα της κυβέρνησης που δίνει ένα από τα 10 που μας έχει κλέψει και τα υπόλοιπα 9 τα δίνει στο μεγάλο κεφάλαιο. Ψηφίζουμε και για τον παιδικό σταθμό που δεν υπάρχει ή λειτουργεί με ελλείψεις. Ψηφίζουμε και για τα αντιπλημμυρικά που δεν φτιάχνονται γιατί η Ένωση δεν τα θεωρεί επιλέξιμα, και για την αντιπυρική αντισεισμική προστασία ψηφίζουμε που σήμερα είναι ανύπαρκτη. Ψηφίζουμε και για τα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ στα οποία εμπλέκει τη χώρα μας η κυβέρνηση. Όλα αυτά και πολλά ακόμη άλλα είναι λαϊκά προβλήματα, βάσανα που κάνουν τη ζωή μας αφόρητη. Είναι ένα κουβάρι μπλεγμένο η ζωή και πρέπει να βρούμε την άκρη του νήματος. Και σε αυτό το κουβάρι είναι μπλεγμένη και η Ευρωπαϊκή Ένωση που σχεδιάζει την αντιλαϊκή πολιτική και οι κυβερνήσεις και τα κόμματά της που την εφαρμόζουν σε κάθε χώρα και οι δήμοι και οι περιφερειάρχες που την εξειδικεύουν σε τοπικό επίπεδο. Αυτή την πολιτική την αντιπαλέψαμε παντού και σε όλα τα επίπεδα. Και στους δήμους που ήμασταν διοίκηση ως πλειοψηφία, ταυτόχρονα όμως ήμασταν και αντιπολίτευση σε κυβέρνηση και περιφέρεια. Και εδώ δίπλα, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη, παραπέρα στην Κεσαριανή, αλλά και στην Πάτρα, στην Ικαρία, τους δυσκολέψαμε να περνάνε ατόφια την αντιλαϊκή τους πολιτική της κεντρικής διοίκησης, της κυβέρνησης. Γιατί εμείς δεν γίναμε μεσάζοντες επιχειρηματικών συμφερόντων. Γιατί εμείς παλέψαμε σε δύσκολες συνθήκες για να μην φορτώσουμε με νέα βάρη την ήδη φορτωμένη λαϊκή οικογένεια. Βάλαμε στο επίκεντρο της προσοχής τις ανάγκες της, τις ανάγκες των παιδιών της. Και μπορούμε να πούμε ότι ναι, σε αυτές τις ασφικτικές για το λαό συνθήκες κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας. Αξιοποιήσαμε κάθε χαραμάδα που θα μπορούσε έστω να δώσει μια μικρή ανάσα ανακούφισης στο λαό, στη νεολαία. Εμποδίσαμε κατασχέσεις και πληστηριασμούς για χρέη λαϊκών οικογενειών. Μειώσαμε σημαντικά τη δημοτική φορολογία εκεί που ήμασταν πλειοψηφία. Χτυπήσαμε την ανταποδοτικότητα στη λειτουργία και τις υπηρεσίες του Δήμου. Στηρίξαμε τα σχολιά. Διευρύναμε το δίκτυο των παιδικών και βρεφικών σταθμών. Πήραμε πρωτοβουλίες για δομές αλληλεγγύης σε αυτό τον κόσμο που ζει στην ένδια και τη φτώχεια. Στηρίξαμε τις διεκδικήσεις των εργαζομένων στους δήμους αυτούς. Υπερασπιστήκαμε, διευρύναμε με λαϊκές δράσεις τους χώρους πρασίνου, τους χώρους αθλητισμού, πολιτισμού, αναψυχής των δημοτών. Διεκδικήσαμε γενικότερα έργα προστασίας της ίδιας της ζωής του λαού. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με ακόμα περισσότερους δημάρχους, με ακόμα περισσότερους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους και εδώ στο Περιστέρι, σε όλη την Αττική, σε όλη την Ελλάδα. Ψηφίζουμε για όλα με κριτήριο τη ζωή μας, επειδή αυτοί δεν κομματιάζουν την πολιτική τους. Έτσι και εμείς δεν κομματιάζουμε την ψήφο μας. Ψηφίζουμε κουκουέ παντού. Φίλες και φίλοι του ΚΚΕ,
σε όλους όσοι βρεθήκαμε δίπλα-δίπλα στους αγώνες για να σωθεί το μεροκάματο, η δουλειά, σε όλους όσοι και όσες μαζί δυναμώσαμε την αλληλεγγύη αυτά τα δύσκολα χρόνια για να κρατηθεί όρθια η λαϊκή οικογένεια. Σε όλους όσοι και όσες τώρα βλέπουν ότι αυτή η κρίση τους γύρεσε χρόνια πίσω σε προηγούμενες δεκαετίες. Σε όλους όσοι και όσες ήξεραν πως όταν μιλούσαν για πρόοδο στις προηγούμενες δεκαετίες μιλούσαν και όχι για χειροτέρευση της ζωής τους. Γι' αυτό και δεν αντέχουν σήμερα να μιλάει για δήθεν πρόοδο ο ΣΥΡΙΖΑ, που με τα μνημόνια του μας γυρίζει δεκαετίες πίσω. Σε όλους και όλες, όσοι εδώ στο Περιστέρι είδαν την πρόοδο, όπως νόμιζαν παλιότερα του ΠΑΣΟΚ, να γίνεται τελικά συντήρηση, και αντί να μπαίνει η δεξιά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, να θρονιάζεται στο σβέρκο μας. Έχουν την πείρα πλέον και πρέπει να την αξιοποιήσουν σήμερα και να απαντήσουν. Είναι δυνατόν αυτός που δεν θέλει να γυρίσει η δεξιά να ψηφίζει το σημερινό κόμμα της κυρίας Κουντουρά, της κυρίας Παπακώστα που αποκαλούσε τους μετανάστες κατσαρίδες? Είναι δυνατόν αυτός που συχάθηκε, απογοητεύτηκε από την πολιτική του ΠΑΣΟΚ τόσες δεκαετίες να ψηφίσει το σημερινό κόμμα του Θεοχαρόπουλου, του Ραγκούση, του Τζουμάκα? Είναι δυνατόν αυτός που ανησυχεί για την άνοδο της ακροδεξιάς να ψηφίσει αυτούς που συγκυβέρνησαν 4 χρόνια με τους ακροδεξιούς του Καμένου? Που με δική τους ευθύνη η δίκη της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής σέρνεται εδώ και 4 χρόνια, που βάζουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην αποκεντρωμένη διοίκηση να ακυρώνουν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας που είπε ότι δεν θα δοθούν προεκλογικά χώροι για την προβολή των φασιστών και των ναζιστών, και τελικά τους έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ την άδεια για να χύνουν το ρατσιστικό, φασιστικό δηλητήριό τους. Έχουμε όμως και πιο πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, ο κύριος Τσίπρας υπέγραψε μαζί με τον Κούρτς, τον Σαλβίνη, τον Όρμπαν, άλλους παρά τα αντικομουνιστικά αυτά, τα εμετικά. Λοιπόν, οι προοδευτικοί αριστεροί άνθρωποι, ειδικά εδώ στο Περιστέρι, τα έχουν καταδικάσει από χρόνια, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι με κάτι τέτοια φυλάκιζαν, εξόριζαν, έστελναν στο εκτελεστικό απόσπασμα κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές. Και μάλιστα ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Κατρούγκαλος, ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν το θράσος να βάλουν την τσίφρα τους αυτή ανήμερα της 1ης του Μάη, όταν η Ευρώπη, όλος ο κόσμος γιορτάζει την επέτειο της αντιφασιστικής νίκης των λαών με την καθοριστική συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης και του Κόκκινου Στρατού, των απελευθερωτικών κινημάτων που είχαν ψυχή αιμοδότη τα κομμουνιστικά κόμματα και έδωσαν χιλιάδες νεκρούς στη μάχη κατά του ναζισμού, όπως έγινε και εδώ σε αυτόν εδώ τον τόπο, στον μπλόκο του Περιστερίου τον Ιούλιο του 44, όπως έγινε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, είπαν να το τερματίσουν κιόλα. Έβαλαν σε προεκλογικό του σποτάκι το Βάρναλι, το Ρίτσο, το Βελουχιώτη, το Ζαχαριάδη, τον Μπελογιάννη, τον Μπλουμπίδη, δίπλα στο φασίστα δικτάτορα Μεταξά, για να το αλλάξουν λίγο αργότερα, όταν τους ξεφώνησε ο κόσμος στο διαδίκτυο και το κατέβασαν αμέσως από την τηλεόραση αλλάζοντάς το. Δίπλα-δίπλα ο φασίστας Μεταξάς, που τον υμνούν Χρυσή Αυγή και όλο το φασισταριό, με το Βελουχιώτη, τον οποίο Μεταξάς τον έστειλε εξορία στη Γάβδο, και άλλους κομμουνιστές αγωνιστές. Και μαζί ακόμα ο Βενιζέλος του Ιδιώνυμου, ο Πλαστήρας που είχε βάλει την υπογραφή του για την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη, ο Γεώργιος Παπανδρέου που ματοκύλησε το λαό της Αθήνας το Δεκέμβρη του 44. Τέτοια ξετσιποσιά. Έτσι βλέπετε πολεμάει ο ΣΥΡΙΖΑ την ακροδεξιά. Γράφονται για ιδανικά και για αξίες της αριστεράς. Σα δεν ντρέπετε. Δυνατό κουκουέ λοιπόν, για να γκρεμίσουμε πανελλαδικά από την τρίτη θέση την ναζιστική Χρυσή Αυγή. Όλους τους ναζί της Χρυσής Αυγής, όλο το αυτό το φασισταριό, όπως συμβαίνει ιδιαίτερα εδώ πάντα στο Περιστέρι, που οι φασίστες το σκέφτονται 2 και 3 φορές για να εμφανιστούν. Γιατί ο λαός τους έχει βάλει στην άκρη και θα τους βάλει ακόμα περισσότερο. Και η Χρυσή Αυγή, η Χρυσή Αυγή δεν γκρεμίζεται με ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με ψήφο στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΠΑΣΟΚ χινάλ. Γκρεμίζεται μόνο με ψήφο στο ΚΚΕ. Προχωράμε λοιπόν μπροστά, δεν γυρίζουμε πίσω. Δεν είναι λύση η επιστροφή κάποιων ανθρώπων από τα λαϊκά στρώματα στη Νέα Δημοκρατία, που περιμένει στη γωνία για να συνεχίσει την ίδια αντιλαϊκή πολιτική, η οποία, όπως λέει, δικαιώθηκε αφού την εφάρμοσε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι η λύση στο ΠΑΣΟΚ η επιστροφή ή στο ΚΙΝΑΛ ή όπως αλλιώς τέλος πάντων αποφασίσει να ονομαστεί, το οποίο νομίζει ότι τώρα οι αμαρτίες του ξεχάστηκαν επειδή έμεινε 4 χρόνια στην αντιπολίτευση, ενώ δηλώνει διαθέσιμο για το ρόλο του Μπαλαντέρ σε μια αντιλαϊκή αστική κυβέρνηση με κορμό είτε τη Νέα Δημοκρατία είτε το ΣΥΡΙΖΑ. Πρόοδος είναι ο αγώνας για τα μικρά και τα μεγάλα. Υπάλληλοι για μια κοινωνία στην οποία θα ικανοποιούνται οι λαϊκές ανάγκες, που καθορίζονται από τις ίδιες τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες που έχει σήμερα αυτός ο τόπος. Για μια κοινωνία χωρίς εκμεταλλευτές, με το λαό στο τιμόνι της εξουσίας. Ο λαός του Περιστερίου, της Δυτικής Αττικής, έχει πείρα. Ξέρει πως ό,τι κατέκτησε, το κατέκτησε με σκληρούς αγώνες, στους οποίους πάντα ήταν μπροστά οι κομμουνιστές. Το Περιστέρι σήμερα κυριολεκτικά δεν θα υπήρχε αν δεν ήταν η πολύχρονη παλιότερα διοίκηση του ΚΚΕ στο Δήμο, που κινητοποίησε το λαό. Δεν δήλωσε ποτέ αναρμόδια για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα του λαού. Το παράδειγμα από τις δημοτικές αρχές σήμερα του ΚΚΕ στη γειτονική Πετρούπολη, στο Χαϊδάρι, μπορούμε και εδώ στο Περιστέρι να το ακολουθήσουμε. Το άλσος Περιστερίου, ο μοναδικός πνεύμονας πρασίνου στολίδι της πόλης, που η σημερινή διοίκηση παραχωρεί σε ιδιώτες για εκμετάλλευση, θα ήταν ακόμη σκουπιδότοπος
αν δεν γινόταν για χρόνια εκεί το φεστιβάλ της ΚΝΕ και δεν είχαν ρίξει δουλειά οι κομμουνιστές. Οι χιλιάδες περιστεριώτες που δουλεύουν στις βιοτεχνίες της πόλης, στα εργοστάσια, σε άλλους μεγάλους χώρους δουλειάς που βρίσκονται πιθανόν και σε άλλες περιοχές, οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό, οι εμποροϊπάλληλοι, οι άνεργοι, οι φτωχοί αυτοεπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι ψυκτικοί που είπε με περιφρόνηση ο Μητσοτάκης στη διακαναλική του συνέντευξη, ξέρουν ποιος θα είναι την επόμενη μέρα των εκλογών εδώ για να υπερασπιστεί τα δικά του συμφέροντα. Καταλαβαίνουν πολύ καλά και ξέρουν, για παράδειγμα, ότι η άλλη όψη των υποτιμητικών δηλώσεων του Μητσοτάκη προχτές για τους νέους της Δυτικής Αθήνας είναι η πρόκληση του Τσίπρα να εμφανίζεται ως προστάτης δήθεν των φτωχών και αδυνάτων, των λαϊκών στρωμάτων στον κόσμο της Δυτικής Αθήνας, όπως έκανε χτες το Εγάλεο. Λες και δεν έχουμε μάτια να δούμε τους ολιγάρχες που τον στηρίζουν και που συμμετέχουν ακόμα και στα ψηφοδέλτια του. Μαζί είναι Τσίπρας και Μητσοτάκης στο κότερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, του σάπιου και διεφθαρμένου συστήματος των βιομηχάνων και των εφοπλιστών. Οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι συνταξιούχοι ξέρουν ποιος είναι δίπλα τους, ποιος είναι μαζί τους. Σταθερά εδώ είναι μόνο το ΚΚΕ. Με τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές του, με τους συμβούλους του στο Δήμο Περιστερίου, στην περιφέρεια Αττικής, με τις κομματικές του οργανώσεις σε όλες τις γειτονιές, με τα μέλη και τα στελέχη του στην πρώτη γραμμή του αγώνα, μέσα στα εργατικά συνδικάτα, μέσα στις ενώσεις των συνταξιούχων, των επαγγελματιών βιοτεχνών εμπόρων, σε άλλους μαζικούς φορείς. Δώστε λοιπόν δύναμη να δυναμώσουν οι αγώνες μας. Με ισχυρό κουκουέ μπορούμε σήμερα να κάνουμε την πραγματική διαφορά. ΚΚΕ ισχυρό, δύναμη για το λαό, για μια μεγάλη νίκη του λαού, με ΚΚΕ ισχυρό παντού. Προχωράμε μπροστά, δυναμικά. Θα τα καταφέρουμε, θα νικήσουμε με Δήμαρχο Περιστερίου τον Γιώργο Σιδέρη, με Περιφερειάρχη Αττικής τον Γιάννη Πρωτούλη, με πολύ μεγαλύτερη δύναμη στο Ευρωκοινοβούλιο και στη Βουλή, όποτε κι αν γίνουν οι βουλευτικές εκλογές. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες.